Σήμερα, φίλοι μου, θα δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα λάστιχα σε ένα Honda Lead 100, είναι μοντέλο του 2008. Και όταν λέω να αλλάξουμε τα λάστιχα, δεν εννοώ να βάλουμε καινούργια, αλλά να βάλουμε το προς πίσω και το αντίστροφο. Όπως βλέπουμε, λόγω της χρήσης, η φθορά στο πίσω ελαστικό είναι πολύ μεγαλύτερη από το μπροστινό. Και γι' αυτό, φίλοι μου, θα τα αλλάξουμε, θα τα γυρίσουμε μπρος πίσω. Μια διαδικασία σχετικά εύκολη για το συγκεκριμένο μηχανάκι, γιατί η τροχή του είναι τύπου Vespas. Όπως βλέπετε, έχουν 4 βίδες που συγκρατούν το στεφάνι στο κέντρο. Αρκεί λοιπόν να ξεβιδώσουμε τις 4 αυτές βίδες και στη συνέχεια το λάστιχο μαζί με το στεφάνι βγαίνει και μπορούμε να το βάλουμε πίσω και το πίσω μπρος. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διαδικασία. Θα ξεκινήσουμε βγάζοντας τα πλαστικά αυτά προστατευτικά και στη συνέχεια ξεσφίγγουμε το κεντρικό παξιμάδι. Βγάλαμε, όπως βλέπετε, τον άξονα και θα αφαιρέσουμε και το ταμπούρο. Ορίστε. Από τον τροχό. Τώρα, φίλοι μου, υπάρχουν εδώ αυτές οι 4 βίδες τις οποίες θα πρέπει να ξεβιδώσουμε. Ξεκινάμε την πρώτη. Και συνεχίζουμε μέχρι και την τελευταία. Φίλοι μου, όπως βλέπετε, βγάλαμε τον μπροστινό τροχό από το κέντρο. Πρέπει να βγάλουμε και τον πίσω. Για να βγει όμως ο πίσω, πρέπει πρώτα να βγει η εξάτμιση. Η εξάτμιση τώρα έχει μία βίδα εδώ που πρέπει να αφαιρεθεί. Έχει και τις δύο βίδες που βλέπετε εδώ που την κρατάν πάνω στον κύλινο. Και θα χρησιμοποιήσετε τάχ ή καρυδάκι με μακριά προέκταση. Ορίστε. Να ξεβιδώσετε αυτές τις δύο βίδες που κρατάν το λαιμό πάνω στον κύλινο. Το μηχανάκι, βέβαια, πρέπει να είναι κρύο να είτε. Πάμε να βγάλουμε και τη δεύτερη. Ωραία. Και τώρα μας μένει να βγάλουμε αυτή. Και άλλη μία που υπάρχει από την κάτω πλευρά. Ορίστε, φίλοι μου, όλη η εξάτμιση έχει βγει. Τώρα, εδώ δεν χρειάζεται να ξεβιδώσουμε καθόλου το κέντρο. Απλά ξεβιδώνουμε τις βίδες που κρατάνε το στεφάνι. Βγάζουμε τον πίσω τροχό, προσέχουμε να μας πέσει το μηχανάκι. Και βάζουμε τον μπροστινό. Όπως βλέπετε, το βελάκι εδώ πάλι με την ίδια φορά. Ξαναβιδώνουμε τα παξιμάδια, τα σφίγγουμε. Thank you.
Και πάμε τώρα να βάλουμε το μπροστινό στη θέση του. Θα το βάλουμε στο κέντρο και θα βιδώσουμε τις βίδες που το κρατάμε. Τις σφίγγουμε καλά. Ωραία. Πάμε τώρα να τοποθετήσουμε και το μπροστινό τροχό και τοποθετούμε και το ταμπούρο. Προσέχουμε το ταμπούρο, έχει εγκοπή που μπαίνει εδώ. Ωραία. Και στη συνέχεια περνάμε τον άξονα. Και σφίγγουμε το παξιμάδι που τον κρατά. Πάμε τώρα να βάλουμε τα πλαϊνά καλύματα. Αυτό εδώ πέρα μπαίνει εδώ. Όπως βλέπετε και σε αυτό η φορά του ελαστικού είναι κανονική. Το μόνο που μας απομένει είναι να τοποθετήσουμε πάλι την εξάτμιση πάνω στον κύλινδρο. Έχει κουμπώσει. Βάζω και τις βίδες από το λαιμό, φίλοι μου, που πιάνουν το λαιμό πάνω στον κύλινδρο. Τώρα μας απομένει η τελευταία βίδα. Σφίγγουμε και την από πάνω που είχαμε βάλει προσωρινά. Και είμαστε έτοιμοι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, φίλοι μου, αλλάξαμε τα λάστιχά μας, βάλαμε το πίσω μπροστά σε ένα Honda Lead 100. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.